Δύσκολες τώρα θα είναι οι επόμενες ημέρες για την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς το θερμόμετρο σε πολλές περιοχές θα χτυπήσει κόκκινο. Όπως είναι γνωστό, η αλλαγή στις καιρικές συνθήκες, που πλέον θα έχουν μορφή μίνι καύσωνα, ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών, γεγονός που φέρει σε επιφυλακή τις δυνάμεις πυρόσβεσης και στο νησί. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, η πολυαναμενόμενη ομάδα ύφεστος, που συστάθηκε στα πρόρυπα της Δίας, δεν είναι ακόμη έτοιμη να αναλάβει δράση. Πάντως, εκτιμάται πως η συμβολή της, όταν ξεκινήσει τις περιπολίες, στην καταπολέμηση της μάστιγας θα είναι καθοριστική. Δίας και ύφεστος σε δρόμους παράλληλους για την πρόληψη εγκληματικών πράξεων. Ο Δίας της Ελλάς, ταγμένος για την καταπολέμηση του εγκλήματος, δίνει καθημερινά τη δική του μάχη στους δρόμους των πόλεων. Ο ύφεστος της πυροσβεστικής έρχεται αποφασισμένος να προλάβει το μεγάλο έγκλημα που συντελείται κάθε καλοκαίρι σε βάρος του περιβάλλοντος της χώρας. Οι διοικητικοί πυροσβέστες με τη μηχανή θα έχουν την αρμοδιότητα να επιτηρούν τις ευαίσθητες περιοχές του Νέου Ηρακλείου. Και οπουδήποτε εντοπίζεται καπνός που σημαίνει ότι κάποιος ανάβει φωτιά και είναι μια ενδυνάμει πυρκαγιά, γιατί το ξέρουμε το καλοκαίρι, κάθε φωτιά που ανάβει στην ύπαιθρο είναι μια ενδυνάμει πυρκαγιά. Σε αυτές τις περίπτωσες θα επιλαμβάνεται άμεσα. Οι πυροσβέστες της ομάδας ύφεστος, στα πρότυπα των συναδέλφων τους αστυνομικών, θα μετακινούνται με μοτοσυκλέτες και θα περιπολούν σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Στο νομό Ηρακλείου θα διατεθούν τρεις μηχανές. Οι οποίες θα περιπολούν ευαίσθητες δαχτές περιοχές. Δηλαδή Ρούβα, Πανοσύφη, Βιάνο και όπου άλλου προκύψει κίνδυνος. Η ύφεστος, που θα αποτελείται από 750 συνολικά άτομα και θα εποπτεύει 135 δομείς ολόκληρη τη χώρα, έχει ολοκληρώσει την ειδική εκπαίδευση και περιμένει πλέον τον εξοπλισμό και τις μοτοσυκλέτες προκειμένου να αναλάβει δράση. Στόχος να προλαμβάνει την εκδήλωση πυρκαγιάς εν τη γενέση της. Δεν έχουν έρθει ακόμα μοτοσυκλέτες, πλην όμως έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκπαίδευση των οδηγών. Ήδη έχουμε στείλει την πρώτη ομάδα στην Αθήνα για εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα σταλούν και άλλες δύο ομάδες. Πιστεύω ότι μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα έρθουν και οι μηχανές. Έντονη ανησυχία πάντως προκάλεσαν οι πληροφορίες ότι φέτος στην Κρήτη θα σταθμεύει μόνο ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ηρακλείου διέψευσε τις πληροφορίες αυτές, τονίζοντας παράλληλα ότι οποτεδήποτε χρειαστεί, η Κρήτη θα καλυφθεί από ένα αέρια μέσα. Εκτιμούμε και από ό,τι μπορεί από τα αρχεία ότι θα έρθουν μέχρι τέλος του μήνα και τα δύο. Ένα θα εδρεύει στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά. Το μόνο ευχάριστο μέχρι στιγμής είναι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν ευνοήσει την εκδήλωση πυρκαγιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το καλοκαίρι δεν θα είναι και πάλι δύσκολο. Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά της φετινής αντιπυρικής περίοδου στην Κρήτη εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 του μήνα, στον Μπρασέ του Δημομού Σούρων. Για την κατάσβεσή της χρειάστηκε να επέμβουν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Καναντέρ, καθώς και ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Από 13 οχήματα και πάνω από 35 άνδρες από όλο τον ομό και δύο πεζοπορά τμήματα που πήγαν από το Ηράκλειο. Οι καιρικές συνθήκες μας ευνοούν πάρα πολύ, δηλαδή δεν έχουμε ούτε υψηλές θερμοκρασίες ούτε ξηρασία και κατ' επέκταση δεν έχουμε ακόμα συμβάντα που να μας ενισχύσουν. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και το υπόλοιπο καλοκαίρι να διανθεί με τις ίδιες καιρικές συνθήκες.